τελευταίο βράδυ μου. Απόψε το περνάω. Κι όσοι με πικράναν πολύ, τώρα που φεύγω απ' τη ζωή, όλους τους συγχωρνάω. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή, σαν λουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια ναυγή. 16 χρόνια μακριά από τα νυχτερινά κέντρα. 5 χρόνια μακριά από τους δίσκους. Όμως, απόψε, μετά από τόσο καιρό, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ξανά κοντά μας. Έρχομαι απόψε απ' του καημού τη φυλακή. Η άπονια του κόσμου και η αγάπη σου με στείλανε εκεί. Εκεί που όποιος πάει θα βάζα να ξεχνάει. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα καηδιάσα. Γυρίζω απ' τη νύχτα, από το κόσμο έλειψα πολύ καιρό. Με ξέχασαν οι φίλοι κι εσύ δεν μου φέρες κακούργα ούτε νερό. Γυρίζω και γελάω κι όλους τους συγχωρνάω. Τόσες μέρες, τόσα χρόνια απ' τον κόσμο απουσίασα. Το τραγούδι και τους φίλους για να γιατρευτώ θυσιάσα. Το ψέμα καηδιάσα. Στο χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ένας ζωντανός μύθος. Σχεδόν 30 χρόνια στην κορυφή. Η απουσία του, η αποχή του από όλα αυτά που συντηρούν τη δόξα ενός τραγουδιστή, δίσκοι, νυχτερινά κέντρα, τηλεόραση, δεν έχουν μειώσει καθόλου τη δική του ακτινοβολία. Αντίθετα, κάνουν πιο έντονη την ανάγκη του κόσμου που τον αγαπάει να θέλει να τον ξαναδεί και να τον ξανακούσει. Γιατί αυτός ο κόσμος, ο λαός, βρίσκει στον Καζαντζίδη το δικό του άνθρωπο, το φίλο, τον αδερφό. Για τους απλούς ανθρώπους, ο Καζαντζίδης είναι απλά ο Στέλιος, ο Στελάρας, ο πρώτος. Είναι δηλαδή και αυτός ένας άνθρωπος μέσα από το πλήθος, που έχει βέβαια μια υπέροχη φωνή, αλλά που έχει και αυτός βάσανα καθημερινά, προβλήματα, έχει και αυτός μια μάνα, μια αγαπημένη, αδέρφια, φίλους μετανάστες. Είναι ένα πρόσωπο υπαρκτό που ζει ανάμεσά μας και τραγουδάει μεράκια, φαρμάκια, όνειρα, παράπονα.
μια καινούρια κοινωνία θέλω να χτίσω. Και τη σάπια την παλιά να την κρεμίσω. Δίχως φτώχεια, δίχως πόλεμο και μίση, η ανθρώπινη η πλάση πια να ζήσει. Μια καινούρια κοινωνία ας μπορούσε για να γίνει, για να λείψει η αδικία και να βρω δικαιοσύνη. Άνθρωποι να γίνουμε πια φίλοι και να ζούμε με χαμόγελο στα χείλη, και ο ήλιος που ανατέλει κάθε μέρα να τον χαίρεται ο κόσμος πέρα ως πέρα. Μια καινούρια κοινωνία ας μπορούσε για να γίνει, για να λείψει πια τόση κακία και να βρω δικαιοσύνη. Με κατακρίνει, με έχει αδικήσει στα αληθινά, και το κορμί μου στιγμή δεν πάβει να τυράνιεται και να πονά. Ένιωσα, ένιωσα ποια είναι η κοινωνία, ένιωσα του κόσμου την τόση αδικία. Αυτή είναι μια παλιά ηχογράφηση του Καζαντζίδη του 1955 περίπου. Ανήκει δηλαδή σε μια εποχή που το ρεμπέτικο τραγούδι πάβει να ζει και να αναπνέει στον κλειστό του κύκλο και είναι πια τραγούδι λαϊκό, πανελλήνιο, που μπορεί να απαγορεύεται ακόμη από το ραδιόφωνο, αλλά μιλάει σε όλες τις καρδιές. Με πολλά σου θύματα
Στα πρώτα χρόνια του 50, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Παπαϊωάννου, ο Μιτσάκης είναι πάντα κυρίαρχες μορφές στο λαϊκό τραγούδι. Όμως οι φωτεινές επιγραφές, τα μικρόφωνα, τα ηλεκτρικά όργανα έχουν αρχίσει να αλλάζουν την όψη των λαϊκών κέντρων και του λαϊκού τραγουδιού. Αυτή την εποχή ο Καζαντζίδης είναι η καινούρια λαϊκή φωνή. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν θα πάψει να αδεσπόζει. Τα σπίτια με στο χιόνι, καρδούλα μου. Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου, σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου. Μάνα, σε ξεκληρίσανε άφωνες εξουσίες. Ψυχίδες σου αφήσανε. Καρδούλα μου. Τον άλλον τον συλλάβανε, καρδούλα μου, γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου. Σε ξεκλήρισανε άφωνες εξουσίες. Ψυχίδες σου αφήσανε. Στέλιος Καζαντζίδης, 1981. Μαζί του κουβεντιάζει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Στέλιο, είμαι ένας από τους εκατομμύρια θαυμαστές σου σε αυτόν τον τόπο και το γνωρίζεις. Αυτοί οι εκατομμύρια άνθρωποι κι εγώ αναρωτιόμαστε ποιος είναι ο λόγος που βρίσκεσαι μακριά από τα κέντρα 16 ολόκληρα χρόνια. Για τελευταία φορά που σε είδα ήταν σε ένα πατάρι της οδού Υπήρου το 1965, αν δεν κάνω λάθος. Έκτοτε έχω ακούσει ότι σε κυνηγάν από όλα τα μαγαζιά για να πας να τραγουδήσεις. Ξέρω μάλιστα ότι κάποιος στη Θεσσαλονίκη σου πρότεινε να πηγαίνεις εκεί κάθε βράδυ, να πίνεις τον καφέ σου,
να λέει αυτός ότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο Καζαντζίδης και εν συνεχεία να πηγαίνεις από το ταμείο να εισπράττεις όσα λεφτά θέλεις. Σε μένα δε τον ίδιο έχουν προτείνει να σου προτείνω να δεχτείς να πας ένα Σαββατοκύριακο στη Νέα Υόρκη και να εισπράξεις 2 εκατομμύρια. Σκέφτομαι όλα αυτά και λέω ότι δεν θες να τραγουδήσεις γιατί υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με το οικονομικό. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία που τα κουβεντιάζουμε εδώ να εξηγήσεις αυτούς τους λόγους. Γιατί δηλαδή δεν εμφανίζεσαι πια και έχεις τόσα πολλά χρόνια να εμφανιστείς στα κέντρα. Λέστε. Λευτέρη Παπαδόπουλε. Τα χρόνια που δουλεύαμε εγώ και ορισμένοι από αυτούς που μείνανε παλιοί μου συνεργάτες, τη δουλειά την βλέπαμε σαν λειτουργήμα. Σήμερα οι καιροί έχουν αλλάξει. Οι καλλιτέχνες δεν συμμετέχουν με τον κόσμο. Στόχος τους είναι πότε θα έρθει η ώρα να πάρουν το φάκελο. Δεν ξέρω πόσα έχει μέσα. Τα χρόνια που δούλευα εγώ, υπήρχε μια λαϊκότατη ατμόσφαιρα στα μαγαζιά, η οποία έχει λείψει παντελώς από τα νυχτερινά κέντρα. Και τούτο γιατί ο κόσμος αυτός δηλαδή που ερχόταν και μ' άκουγε, δεν έχει πια τη δυνατότητα να έρθει να με ακούσει. Γιατί οι τιμές, όπως τα ξέρεις κι εσύ, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ακόμα κάτι, πολλές από τις τροφιές που ερχόντουσαν τότε είχαν πιτσιρίκια, κοριτσάκια, αγοράκια που χόρευαν ζεμπέκικο, τσιφτετέλια. Δηλαδή γινόταν μια ατμόσφαιρα ευχάριστη. Δεν θυμάμαι ποτέ να βαριγκόμισα την ώρα που πήγαινα στη δουλειά μου. Δηλαδή πήγαινα να τραγουδήσω, αλλά να διασκεδάσω κιόλα. Αυτό το πράγμα έχει λείψει παντελώς από τα μαγαζιά. Και νομίζω πως αν ξαναβρεθώ σε ένα τέτοιο περιβάλλον όπως το σημερινό που έχουν τα κέντρα, θα είμαι όπως η μύγα μες στο γάλα, ας πούμε. Τώρα, μελλοντικά δεν σκοπεύεις να ξαναεμφανιστείς πουθενά? Ένας ολόκληρος κόσμος περιμένει από σένα να εμφανιστείς, να σε χαρεί. Νομίζω πως βρέθηκε επιτέλους ο κατάλληλος συνεργάτης, γιατί νομίζω πως και οι δυο μας αντιπροσωπεύουμε αυτό το λαό. Ποιος είναι? Είναι ο Χάρης ο Κλίν. Γιατί διάλεξες τον Κλίν? Για πες μου, έχει ενδιαφέρον. Είναι μια αντίθεση, είναι ο πόνος με το κέφι. Αυτό, αν μπορέσουμε και το δέσουμε, που θα το δέσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πιστεύω πάρα πολύ στο Χάρη τον Κλίν. Τον βλέπω πόσο μελετηρός είναι στη δουλειά του, πόσο πειθαρχημένος, πόσο μεθοδικός. Και νομίζω πως θα βρει τον τρόπο να δέσει μια παράσταση, ας την πούμε, ώστε να αρέσουμε στον κόσμο. Έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια δουλειά το καλοκαίρι που μας έρχεται σε στάδια ποδοσφαιρικά. Με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο να είναι προσιτό στον κόσμο που σας ενδιαφέρει, που σας ενδιαφέρει εσάς. Στο λαό. Και εσένα και τον λαό, Χάρη. Στο λαό. Μάλιστα. Χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω, καρδιά κι αν λαχταράς
σαν θαλασσό δαρτοσκαρί. Σαν βράχος ρημαγμένος ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Θεέ μου, τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, σαν αγαπήσω. Ο Στέλιος Καζαντζίδης σας αρέσει σαν τραγουδιστής? Άκουγε, η μόνη παρηγοριά μου να δώσει. Γιατί σας αρέσει? Γιατί τραγουδιά έχει ο Λέγη. Σαν φωνή εκφράζει γενικά τη φτωχολογία, το λαό και γενικά ας πούμε τον ανθρώπινο πόνο. Για μας προσωπικά εκφράζει, ας πούμε, τη λαϊκή μάζα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, τις οποίες έχουμε ζήσει κι εμείς και τις οποίες αυτός με το τραγούδι του ερμήνευσε αυτά τα οποία εμείς έχουμε ζήσει, ας πούμε, και εκφράζει. Σε αυτή την ίδια εκπομπή, αλλά με την άλλη κυβέρνηση που φύγε, είχα πει τη γνώμη μου για τον Καζαντζίδη. Αφού με ρωτάτε πάλι, θα την επικυρώσω με ένα κομμάτι από ένα τραγουδάκι του καλύτερου φίλου του, του Νικολόπουλου. Οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα ο Στελάρας μένει. Αυτά. Ο Καζαντζίδης δεν είναι απλώς ένας καλός τραγουδιστής με κατάλληλη φωνή για την ερμηνεία των λαϊκών τραγουδιών, αλλά είναι ο ίδιος ένας γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, μια ενσάρκωση και μια βίωση του νοήματος των λαϊκών τραγουδιών. Πίσω από την αρενοπή και αβίαστη φωνή του Καζαντζίδη μαντεύεται μια προσωπικότητα πρικισμένη και φορτισμένη από την καταγωγή και τις κοινωνικές περιπέτειες. Στον πάρκο δεν μου λείπει εμένα, γιατί τον ακούμε πάντα από δίσκο. Δεν έχουμε δυνατότητα να πάμε στα πάρκα εμείς. Εκφράζει εμένα, δηλαδή, που είμαι και εγώ λαϊκός, γιατί δεν μπορώ να πάω και εγώ ούτε στα κέντρα ούτε πουθενά. Έχει όλη την κουλτούρα γενικά τη ζωή του ανθρώπου. Πιάνει κουλτούρα, πιάνει την εργατικότητα, πιάνει τον μόχθο, πιάνει τον πόνο, πιάνει τον ξενιτεμένο. Όλα αυτά δένουν την κοινωνία του άνθρωπου. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, αυτή δεν είναι μόνο γνώμη δική μου, είναι και γνώμη όλου του ελληνικού λαού. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Είναι ο τραγουδιστής που τραγούδησε με τον πιο ρωμαλαιό, τον πιο αδρό, τον πιο όμορφο τρόπο όλους τους καημούς, τις ελπίδες και τα παράπονα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, και θες να δεις. Για το Στέλιο τον Καζαντζίδη, να μην μείνει εξής, ότι δεν πρέπει να τραγουδήσει κανείς τα τραγούδια του. Αυτά τα παιδιά που φωνάζουν. Δεν τραγουδάνε, φωνάζουν δηλαδή. Να τα λέγανε μερικώς, θα ήταν καλά. Διότι ο Καζαντζίδης είναι ένας τρίλος ο Στέλιος. Και όταν ακούω, μια μέρα σπάσα και το. Αν μπει στο αυτοκίνητό μου, το ραδιοφωνό είναι σπασμένο για αυτή τη δουλειά. Δεν ονομάζω ποιοι. Είναι 5-6 που λένε τα τραγούδια του Στέλιου. Έτσι που τα έχει πει ο Στέλιος τα τραγούδια αυτά. Είναι δηλαδή. Πώς να το πούμε τώρα. Είναι η ρωσιλία, θα την πω. Και ύστερα δεν τρέπονται. Νομίζω ότι τα λένε καλύτερα από τα στέλνια και τα τραγουδάνε. Τους λέει η εταιρεία να τα πούνε. Εκείνοι γιατί δεν αρνιούνται. Και να μείνουν σε εκείνα που έχουν πιάσει κορόιδο τον κόσμο ότι κάτι λένε. Τι ανακατεύονται σε αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα τραγούδια που έχει τραγουδίσει ο Στέλιος.
Ο Στέλιος θα μείνει στην ιστορία. Ο Στέλιος είναι η Ακρόπολης. Όπως είναι η Ακρόπολης, είναι και ο Καζαντζίδης ο Στέλιος, κατάλαβες, παιδί μου, τι λέω. Σοβαρά τα πράγματα. Και εκείνοι τα κάνουν αστεία. Ακούστε, όταν ο Καζαντζίδης τραγουδάει τον πόνο του μετανάστη, παραδείγματος χάρη, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτός ο ίδιος είναι ο μετανάστης. Ή όταν τραγουδάει κάτι για τη μάνα ή κάτι για την γυναίκα, νιώθουμε ότι τις φωνάζει πραγματικά. Μεταβάλλει αυτός ο άνθρωπος τραγούδια λίγο πολύ τυποποιημένα και συμβατικά σε έναν βαθιά προσωπικό ήχο. Οπότε αγάλεται η λαϊκή ψυχή μπροστά στο άκουσμά του, γιατί οι Έλληνες είμαστε λαός της προσωπικής αλήθειας και του προσωπικού Θεού. Και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό προσέξτε το, αλλά όλοι οι λαοί από την Αίγυπτο μέχρι την Ρουμανία και από τον Γάγκη μέχρι την Αδριατική είμαστε από αυτής της απόψεως μια οικογένεια. Έτσι εξηγούνται τα διάφορα ανατολίτικα στοιχεία που υπάρχουν στην τεχνική του Καζαντζίδη και για τα οποία κατηγορήθηκε ως αμανετζής ή ως Ινδός από διάφορους Έλληνες εθνικιστές που δυστυχώς υπάρχουν σε όλες τις ιδεολογίες και σε όλες τις παρατάξεις. Δεν καταλαβαίνουν το πνεύμα μας. Προτιμούν τις αφηρημένες θεωρίες της Ευρώπης με τα μεγάλα μηχανικά επιτεύγματα που μας κάνουν να το ξεχνάμε αυτό το πνεύμα και ευτυχώς είναι ο Καζαντζίδης για να μας το θυμίζει. Του εύχομαι ολόψυχα να είναι καλά, να φυλάγεται και να μας ανταποδίδει την αγάπη στο πολλαπλάσιο με την ουράνια φωνή του. Ο Στέλιος Καζαντζίδης είναι ο τραγουδιστής της Ελλάδας. Είναι ίσως ο μόνος τραγουδιστής που έχει εκφράσει τέλεια το λαϊκό καημό. Μερικοί από εμάς τους νεότερους προσπαθήσαμε να μιμηθούμε και τον τρόπο που τραγουδάει, αλλά και την ίδια του τη φωνή. Έτσι γιατί τον αγαπάμε και γιατί ζηλεύουμε τη φωνή του. Αλλά ο Στέλιος είναι ένας και δεν ξαναγίνεται. Θα τολμήσω να το αφιερώσω ένα δικό του τραγούδι. Θα τραγουδήσω ένα δικό του τραγούδι. Με πικράναν πολύ τώρα που φεύγω.
θα φύγω, μην κλάψεις για μένα. Η μοίρα το γράφει μονάχος να ζω. Φεύγω με πίκρα στα ξένα. Το μίσος του κόσμου με δέρνει σκυρά και φεύγω με πίκρα στα ξένα. Τώρα που σε έχω ανάγκη σαν το παιδί τη μάνα, γιατί με εγκαταλείπεις στον πόνο και στο κλάμα. Μες της αγάπης μας το τζάκι σαν αθανά σου με φωτιά. Τα παλιά αυτά films, δείγματα ελληνικού κινηματογράφου της εποχής γύρω στο 60, μας δίνουν την ευκαιρία να ξαναδούμε και να ξανακούσουμε τον παλιό Καζαντζίδη. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ποντιακής καταγωγής και με γονείς πρόσφυγες, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα. Για να βοηθήσει το σπίτι, κάνει ένα σωρό επαγγέλματα. Ανάμεσα στα άλλα, μικροπολιτής στους δρόμους και παιδί για τα θελήματα. Από μικρός τραγουδούσε. Στη γειτονιά του, μετά στο χωριό στα χρόνια της κατοχής και μετά πάλι στην Αθήνα. Το 1948, στα 17 του χρόνια, κάποιος που τον άκουσε να τραγουδάει στο πατρικό του σπίτι, του πρότεινε να φτιάξουν λαϊκή μουσική κομπανία. Κι έτσι, απλά, χωρίς αμοιβή, χωρίς μικρόφωνο, ο Καζαντζίδης βρέθηκε να τραγουδάει σε κάποια ταβέρνα. Έπειτα σε άλλο μαγαζί, υπόγειο στην Καλογρέζα, αυτή τη φορά με πάλκο. Εκεί τον άκουσε ο στιχουργός Μπάμπης Βασιλιάδης, ο περίφημος Τσάντας, και τον πήγε στην Κολούμπια. Πρώτος δίσκος με τον Απόστολο Καλδάρα. Ναι, αυτός ο δίσκος πήγα κάποτε να συναντήσω σε ένα σπίτι των συναδέλφων μου κάποιον στιχουργό ονόματι Τσάντα, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει στη ζωή. Μπάμπη Βασιλιάδης είναι το κανονικό του. Τσάντα το φωνάζαμε τότε εμείς. Να το βρω. Και είπε αυτό το σπίτι του συναδέλφου μου ήταν σχεδόν εντευκτήριον. Κάθε μέρα πηγαίναν διάφορη μουσική. Για να τον βρω κι εγώ εκεί πέρα. Και βρίσκω τον Καζαντζίδη, το στέλνει μας εκεί. Και μάλιστα συζητούσαν, μου τον συνιστούν τα παιδιά, από εδώ καινούριο τραγουδισμό μου λένε Καζαντζίδη κτλ. Μάλιστα τον έβαλα να πει ένα τραγουδάκι τότε. Θυμάμαι. Και θυμάμαι ποιο μου είπε, ένα παλιό τραγούδι του Τσαουσάκη. Μ' άρεσε η πάστα του, μ' άρεσε η τεχνική του. Και του λέω, Στέλιο, έρχεσαι, του λέω, έχω δύο τραγούδια. Συμπτωματικά έχω δύο τραγούδια. Να τα πει στο δίσκο. Μου λέει, βεβαίως. Και καθοδόν θυμάμαι τότε που μου είπε ότι αν δεν βρισκόμουν εγώ, ίσως να ξαναγυρνούσα στο υφαντουργείο, δεν θυμάμαι, σε εργοστάσιο, κάπου δούλευε τότε. Εκείνη την εποχή, αν ένας τραγουδιστής δεν πετύχαινε με το πρώτο, μπορούσε να χάσει για πάντα το παιχνίδι της επιτυχίας. Ο Καζαντζίδης άρεσε από την αρχή. Πρώτη επιτυχία, ένα τραγούδι του Παπαϊωάννου το 1950. Ακολουθούν και άλλες επιτυχίες. Το άστρο του Καζαντζίδη συνεχώς ανεβαίνει. 1953 με 57, ο Καζαντζίδης τραγουδάει κοντά στην Κέτι Γκρέι.
Είναι ένας καλλιτέχνης σεμνός, ντροπαλός μπορώ να πω, που όταν αντιμετωπίζει το κοινό, εγώ που τον έζησα πάρα πολύ, τον αντιμετωπίζει με συνεσταλμένος, ντροπαλός, δεν έχει εκείνο το να βγει και να πει εγώ είμαι, ενώ είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Παθαίνει μια δειλία, μια... Είναι συγκρατημένος καλλιτέχνης, ενώ είναι μεγάλος. Τραγούδια της φτώχειας, της αγάπης, της φυλακής, της ξενιτιάς, της κοινωνικής αδικίας. Τραγούδια των μικρών και των μεγάλων καημών, τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Αποκληρός σ' αυτή την κοινωνία. Και στη φωνή του μέσα το παλικάρι, ο γιος, ο φίλος, ο εργάτης, ο απόκληρος, ο ξενιτεμένος, ο ερωτευμένος, ο Μερακλής. 1957-1965, δίπλα στον Καζαντζίδη η Μαρινέλα. Από τη δαμάς ψυχή, πότε η νύχτα μη χαθεί, γιατί το φως μόλις θα μπει θα την τρομάξει, και το σκοτάδι τώρα πια έχουμε σαν παρηγοριά μες στη ζωή μας που ποτέ της δεν θα φτιάξει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Αφού μας έχει η ζωή τόσο πληγώσει, για μας ποτέ μην ξημερώσει. Βαρέθηκα τέτοια ζωή. Σε αυτή την περίοδο ανήκουν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του Καζαντζίδη. Τον ίδιο καιρό στην ελληνική αγορά δίσκων γίνεται μια πραγματική εισβολή από ανατολίτικους καημούς και μεράκια. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Είσαι ο ήλιος το φεγγάρι και το φως μου, το μονάκριβο στολίδι σε του κόσμου. Με λαχρινή ομορφιά μου, παντοτινή χαρά μου. Ζιγκουάλα, ζιγκουάλα, ζιγκουάλα. Το 1961 ο Καζαντζίδης τραγουδά Μίκη Θεοδωράκη σε δίσκους και συναυλίες. Λαϊκά τραγούδια σε στίχους ποιητών όπως ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Τάσος Λιβαδίτης. Τι θέλησα απ' τα νιάτα μου, που είναι πικραμένα. 1965, τελευταία εμφάνιση του Καζαντζίδη στο Πάλκο. 1976, τελευταίος του δίσκος. Τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου, και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη,
να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Εσύ είσαι μακριά μόνιμα από τους προβολείς, μακριά από τα περιοδικά, τις εφημερίδες και ζεις μια τελείως αποτραβηγμένη ζωή. Είσαι δηλαδή αυτό που λέμε αντιστάρ. Σε μια εποχή που όλοι κυνηγάνε τα φώτα και τη δημοσιότητα, εσύ μένεις αποτραβηγμένος. Πες μου, ποια είναι τα ψυχικά κίνητρα που σε κάνουν να συμπεριφέρεσαι έτσι? Πώς ζεις, τι κάνεις όλα αυτά τα χρόνια? Νομίζω πως ο εργάτης, όταν σχολάσει από τη δουλειά του, θέλει να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί, να βγάλει τα παπούτσια του, να πλύνει τα πόδια του, να βάλει τις πιτζάμες του, να ξαπλώσει, να κάνει το ραχάτι του που λένε. Όταν δεν είμαι σε αυτή τη δουλειά μέσα, γιατί να γυρίζω, ας πούμε, γύρω-γύρω από αυτή τη δουλειά, δεν βλέπω λόγο. Εκεί που διάλεξα και περνάω τις μέρες μου, τους μήνες μου, τα χρόνια μου, αυτά που λείπω από τη δουλειά, βρίσκω τόση ζεστασιά στους ανθρώπους. Είναι τόσο αγνοί άνθρωποι αυτοί, οι αγρότες, οι ψαράδες. Μιλάω για άλλα πράγματα που μου είναι ευχάριστα, ας πούμε, όπως για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τα δολώματα, για καλλιέργειες, για ακτινοτροφίες, για ένα σωρό άλλα πράγματα που τα βρίσκω πολύ ευχάριστα και υπάρχει μια ατμόσφαιρα σε αυτά τα σπίτια που είναι γνήσια. Ανθρώπινη. Ανθρώπινη 100%. Δεν μου λες, Τέλειο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι φίλοι, αυτοί οι ζεστοί άνθρωποι που σε περιτριγυρίζουν και με τους οποίους κάνεις παρέα. Όχι, εγώ επιδιώκω να πηγαίνω. Σύμφωνοι. Δεν σου είπανε ποτέ, ρε Τέλειο, σε χρειαζόμαστε, πρέπει να ξανατραγουδήσεις τους δίσκους, έχουμε να ακούσουμε τραγούδια σου καινούργια εδώ και 6 χρόνια. Ναι, οπωσδήποτε. Κάθε φορά μου θυμίζουν ότι έχω υποχρέωση να τους, τουλάχιστον αφού δεν δουλεύω σε νυχτερινά κέντρα, πράγμα που δεν θα το θέλαν και αυτοί γιατί δεν μπορούν να έρθουν, τουλάχιστον κάποιο δίσκο. Μέχρι που τελευταία τους είπα ότι νομίζω πως έχει οριμάσει πλέον, ας πούμε, αυτή η σκέψη για έναν δίσκο και νομίζω πως έφτασε ο καιρός να γίνει αυτός ο δίσκος. Α, είσαι στα σκαριά για ένα καινούριο δίσκο. Βεβαίως. Πότε δηλαδή υπολογίζεις ότι μπορεί να βγει ένας καινούριος δίσκος? Λίγο μετά τις γιορτές. Ποιος θα μου δώσει δύναμη με αυτόν να αλλάξω, να φτιάξω
όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλί είναι. Να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη με. Να φτιάξω φύλλο αλήθινο, το φύλλο να πονάει. Βάσανα και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή, κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κοσμέ γυαλί είναι. Να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη με. Και στις γυναίκας την καρδιά να βάλω λίγη πέσα, ανάψω μια φωτιά, να καταστρέψω την ψευτιά που έχει στα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί είναι. Και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Το τραγούδι είναι ένας αχώριστος σύντροφός μας στην καθημερινή μας ζωή. Ίσως γι' αυτό τα πρόσωπα που ασχολούνται με το τραγούδι να αγκαλιάζονται με τόση πολύ αγάπη από τόσο πολύ κόσμο. Αυτό το πλήθος αγκάλιασε και τον Καζαντζίδη όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως γιατί και ο Καζαντζίδης δεν πρόδωσε την αγάπη του κόσμου. Απλός, τρυφερός, σεμνός, ποτέ δεν έδειξε ότι ανέβηκε πιο ψηλά από τους άλλους. Ποτέ δεν είπε ή δεν τραγούδισε κάτι που να μην αγγίζει την καρδιά των απλών ανθρώπων. Θα υπάρχω σκλάβα τη ζωή σου θα έχω, κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε, και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Σβήνει κανένας, κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάμε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ.